Το απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά. Πέντε γυναίκες από όλη την Ελλάδα με διαφορετικές ηλικίες και στυλ ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Υποψήφιες ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Wow, εντάξει, δεν υπήρχε καλύτερο μέρος για να πάω να ψωνίσω. Θα πρέπει να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Σήμερα θα δούμε μια Κωνσταντίνα με όλα τα στοιχεία. Τουρλού τουρλού. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά δεν λείπουν τα απρόπτα. Και από τη ζήλια τους μου σκίστηκε για το καλτσόρ εδώ κάτω. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η τσάντα σου πάντως δεν είναι ρομαντική. Τι είναι? Αδιάφορη τσάντα. Αδιάφορη. Εντάξει, τώρα δεν είμαστε παιδάκια. Να λέει ο καθένας ό,τι θέλει και να το καταπίνουμε και να το τρώμε και να μην μιλάμε. Όχι. Το ρομαντικό, πού το βλέπουμε? Μακάρι να μπορούσε να με μιμηθεί, αλλά όχι. Πρέπει να ξέρεις, με συγχωρείτε που θα σας πω, μόντα για να καταλάβετε τι και πώς σκέφτεται αυτή που ξέρει κάτι λίγο για μόντα. Έβγαλε μια κακία χωρίς λόγο. Δυστυχώς και εγώ θα σε βγάλω εκτός θέματος, μόνο και μόνο γιατί μου λείπουν όλα τα στοιχεία. Εχθές με έβγαλες εσύ εκτός θέματος και σήμερα ήσουν εσύ. Ας βάλουμε εκεί μια τελεία και ας την αφήσουμε να θεωρεί ότι ήταν στο θέμα. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Ηλιάνας Παπαγεωργίου. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι η... Τη Δευτέρα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Romantic rock σε μουσική σκηνή. Πρώτη στον αγώνα του shopping βγήκε 27χρονη Ειρήνη. Έκανε τις αγορές της στην Κηφισιά, η τύχη της χαμογέλασε και κέρδισε 40 ευρώ στο παιχνίδι των φακέλων, πρόλαβε τις αγορές της αλλά όχι το κομμωτήριο και περπάτησε με άνεση στην πασαρέλα, κρίθηκε και βαθμολογήθηκε με 4,75 στα 10. Την Τρίτη, η 49χρονη Τάμτα έκανε τα ψώνια της στον Πειραιά. Δεν ρίσκαρε στο παιχνίδι των φακέλων και έχασε την ευκαιρία να κερδίσει 6 έξτρα λεπτά χρόνου αγορών. Δεν πειράζει. Ολοκλήρωσε τις αγορές της και βγήκε με αέρα στην πασαρέλα, κρίθηκε και βαθμολογήθηκε με 3,75 στα 10. Χθες Τετάρτη, η 23 ετών Κωνσταντίνα έκανε τις αγορές της στην Καλλιθέα. Επέλεξε να μην ανοίξει το φάκελο και έτσι γλίτωσε 20 ευρώ, περπάτησε με μπρίο στην πασαρέλα, κρίθηκε και βαθμολογήθηκε με 5 στα 10. Σήμερα είναι η σειρά της Κλεοπάτρας. Πάμε να τη γνωρίσουμε καλύτερα. Γεια σας! Θεσσαλονίκη Shopping Star, απευθεία σύνδεση. Oh. Ελάτε λίγο μαζί μου να τελειώσω κάτι δουλίτσες που έχω και τα ξαναλέμε. Ελάτε, παιδιά, πάμε! Ερχόμαστε, Κλεοπάτρα μου, να βάλουμε και ένα χεράκι. Αχ, παιδιά, να με συγχωράτε. Δεν έχω τελειώσει ακόμα. Ακόμα? Δώσουμε ένα λεπτάκι να τα πάρω, να τα βολέψω. Oh. Και πείτε τα εσείς, μωρέ, θα τα πούμε σε λιγάκι. Αφού θα πιούμε λίγο καφεδάκι. Βαγγέλη, για πες τη νέα. Η Κλεοπάτρα γεννήθηκε στην Εδιψό, σπούδασε λογίστρια στην Αθήνα και επέστρεψε στο χωριό της, όπου εκεί γνώρισε το σημερινό σύζυγό της που ζούσε στη Γερμανία. Τώρα είναι στη Θεσσαλονίκη. Τώρα θα το φτιάξεις στο γκαρντερόμπα σου. Δεν έπρεπε να έχεις έτοιμο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αδιάβαστη. 500 ευρώ το μήνα το μεταξύ δίνει για ψώνια. Για να δω την τσάντα σου. Ακόμα, άντε ρε Κλεοπάτρα. Δεν τελείωσα. Ακόμη. Δεν τελείωσα, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα να ξεχάσω αυτό. Αν είναι δυνατόν. Όχι, και να ξεχάσεις αυτό. Αν είναι δυνατόν. Και είναι και από τα αγαπημένα μου. Είναι. Με τρελαίνεις, θέλω να το δω.
Να πάω εγώ μπουζούκι για να μην βάλω αυτό. Έγκλημα. Δεν υπάρχει. Πώς θα πάω στον Νίκο, στον ψυχολόγο μας. Ποιον? Πώς, πείτε μου. Ο ψυχολόγος μας είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος, το έχω μάθει πια. Βέβαια. Έλα τώρα, δεν ξέρουμε τον Νίκο τον Οικονομόπουλο. Τον ψυχολόγο όλης της Ελλάδας. Αν είναι δυνατόν. Εγώ που δεν ξέρω, Κλεοπάτρα μου, τι κάνω. Παγέτα το φοράω και τρουγκουντρούγκου το κουνάω. Πώς? Πώς το κουνάς? Τρουγκουντρούγκου. Όσο τίποτα σε θέλω, όσο δε φαντάζεσαι. Καλέ, φωνάρα. Μην τραγουδάς, άσε τον Νίκο να το κάνει αυτό. Το πάκι με παγέτα ασημένια μου αρέσει πάρα πολύ που έχει και τα κρόσια γιατί χορεύεις τώρα και σκέψου εκεί, στα ανεβαστικά, όχι στα βαριά, κουνιέσαι, κουνιέται και το κρόσι, κάνεις εντύπωση λάμπης. Βάλ το με ένα ωραίο ψηλό μου στο παντελόνι, μου το φορές με φούστα όμως, είναι από μόνο του πολύ υπερβολικό κομμάτι, κρύψε λίγο πόδι, είναι σε λίγο πιο chic.